Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Τι γίνεται? Αυτό εδώ το προϊόν ήταν η προσωπική μου επιλογή, γιατί ήθελα να δοκιμάσω 2-3 πραγματάκια σχετικά με τα ακουστικά βαρικοΐας. Ο παππούς μου έχει πρόβλημα. Ο πατέρας του είχε πρόβλημα. Οπότε φοβάμαι ότι όπου να είναι θα έρθει η δικιά μου σειρά και πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για αυτή τη δουλειά. Επίσης έκατσε ένα περιστατικό τώρα, ο αδερφός μιας φίλης μου του διέγνωσαν τέλος πάντων πρόβλημα στα αυτιά. Έπρεπε να φορέσει ακουστικά βαρικοΐας, ήταν σε βαριά μηχανήματα τέλος πάντων, δούλευε με κομπρεσέρ και τέτοιες ιστορίες από μικρός. Τα αυτιά ή κάποιοι φίλοι μου DJ τέλος πάντων έχουν πρόβλημα με τα αυτιά τους. Γενικά δημιουργείται από δυνατούς ορύβους τέλος πάντων, δημιουργεί σε ένα προβληματάκι. Και πάει το παιδί και βλέπει τέλος πάντων να πάει σε ένα κέντρο ακοής να κοιτάξει ποιες επιλογές μπορεί να έχει τέλος πάντων για να φτιάξει αυτό το πρόβλημα. Έχει πρόβλημα και στα δύο αυτιά, οπότε θα πρέπει να κυκλοφορεί και με δύο τέτοιους διαόλους. Και πάει εκεί πέρα, ωραία και καλά. Γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Ορίστε το μετρήσεις του γιατρού τέλος πάντων που σε βάζω στο booth και σου λένε ακούς αυτόν τον ήχο και σηκώνεις το χέρι. Έχετε κάνει αυτή την εξέταση, γαμάι. Άμα περάσετε από κανένα νοσοκομείο, πείτε μια πότα, πείτε ήρθα να κάνω αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πας εκεί πέρα, τέλος πάντων του κάναν το τεστ. Πάει στο κέντρο ακοής. Γεια σας, αυτό, ορίστε. Α, λέει είσαι τυχερός. Σήμερα έχουμε προσφορά. Από εκεί που θα έπαιρνε το ένα ακουστικό 4,5 χιλιάρικα, το έχουμε δύο. Για σένα, επειδή συμπαθήσαμε και είσαι καλό παιδί και μας άρεσε η μούρη σου. Καταλαβαίνετε το σοκ εκείνη την ώρα, πόσο. Ναι, λέει, έχουμε αυτό το μοντέλο, είναι καλό, είναι χρυσό, σου κάνει την ακοή υπερηχητική, τέλος πάντων τις ιστορίες του λέγει, εκεί πέρα περίεργα πράγματα, του λέγει για συχνότητες, ραδιοσυχνότητες, δεν ξέρω εγώ, μπλέκει σε τριγωνική διάβαση και κάτι τις περίεργες καταστάσεις, για να τον φλωμώσει στην επιστήμη, και του λέει 2 χιλιάρικα το απλό το ακουστικό. Οκ, μου το λέει εμένα η φίλη μου, 2 χιλιάρικα γαμώ, το κινητό ακριβά και δεν το ξέρα. Λέω, κάτσε ρε, εσύ, λέω, όπως κοιτάω ξέρω εγώ, προϊόντα υγείας και τέτοια βλακίες, έχω δει και πολλά ακουστικά τέτοια. Τώρα τι διαφορά μπορεί να έχει, αφού οι διαστάσεις είναι ψηλοστάνταρ. Τι διαφορά μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, το ακουστικό των 2000, εντάξει, εκτός άμα είναι από κρυστάλλινο διαμαντένιο κόνο και είναι όλο από 24 καράτια και είναι και τα μπριγιάν τέλος πάντων να κρέμονται από κάτω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική πίσω από αυτή την επιστήμη. Οκ, δεν είμαι γιατρός, δεν σας λέω ότι αυτό είναι ενδεδειγμένη λύση, ξέρω εγώ, άμα έχετε πρόβλημα ακοής, πηγαίνετε πάρετε από την Κίνα και όχι να συμβουλευτείτε, ξέρω εγώ, τον οριλά σας ή οποιονδήποτε άλλον. Αλλά 2000, που η τεχνολογία τι είναι. Έναν συνεισχυτής παίρνει τον ήχο, τον μεγαλώνει και τον πετάει μέσα στο αυτί. Οκ, αρκετά με αυτά, πάμε να δούμε τι λέει ότι ισχυρίζει το συγκεκριμένο. Μπάστα. Του παππού μου το ακουστικό, το έχω δει. Έχω δει, επειδή μου είχε πει, ξέρω εγώ, κάτι με τις μπαταρίες, μου είχε πρόβλημα, προσπάθησα να μου το φτιάξεις. Το έχω δει το μηχανάκι. Δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Και αυτός τέλος πάντων είχε πήγαινε από την Παιανία στο κέντρο της Αθήνας, κάπου σε ένα ειδικό κέντρο τέλος πάντων, επειδή ήταν ο μόνος που έφερνε αυτό το καλό το μοντέλο. Από τη θήκη μέχρι τη συσκευασία μέχρι οτιδήποτε, βρήκα ακριβώς το ίδιο σε Κινέζο. Δεν είναι αυτό που έχει πάρει ο παππούς μου, αυτό εδώ πέρα το βρήκα εγώ. Λέω να το δοκιμάσω. Δεν θέλουμε να είναι μεγάλο να πιάνει πίσω από το αυτί με hook. Θέλουμε ένα απλό μικρό ακουστικό. Οπότε πήρα αυτό. Τι γράφει? On off button, ok. Sound receiving hole for the microphone. Έχει μικροφωνάκι, λέει, από εκεί παίρνει τον ήχο. Volume control, είναι ένα νοπάκι εδώ πέρα το γυρνάς τέλος πάντων και δυναμώνεις ή χαμηλώνεις ανάλογα τι θες για να μην μικροφωνίζει κιόλας. Alternative small blind, ναι, εδώ πέρα σου λέει ότι παίρνει ανταλλακτικά τέτοια ανάλογα με το μέγεθος του αυτιού σου. Έχει μικρό band, μεγαλύτερο band και πιο μεγάλο band. Τρία διαφορετικά μεγέθη ανάλογα το αυτί σου, τι σε ταιριάζει σε ένα καλύτερα. Και η μπαταρία που αλλάζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ξέρω εγώ, για να ενισχύσει τον ήχο. Μπορείς να δεις μια ταινία, να δεις ένα παιχνίδι, να έχεις ένα meeting, να έχεις, ξέρω εγώ, σε ένα αμφιθέατρο μεγάλο να κάθεσαι να ακούς. Μπορεί να σε βοηθήσει να ακούς τους ήχους καθαρά και δυνατά. Όταν είσαι στο δάσος, λέει, και καλά για τους φυσιοδίφες και πας να δεις τα σκιουράκια, την αναπαραγωγή τους και τέτοια, τέλος πάντων, και θες να τα εντοπίσεις, το φοράς και αυτό και ακούς όλους τους ήχους πεντακάθαρα. Τώρα και έχει και ηρεμία, ξέρεις, ησυχία, ενισχύει τον ήχο και γίνεται χαμός. Τόσο άνετο που είναι σαν να ακούς τη φύση. Hearing aid, τι γράφει εδώ πέρα, κάτσε τώρα, εντάξει. Κάθομαι εγώ, άμα όντως είναι ακριβώς το ίδιο και το πουλάνε τα κέντρα ακοής 2000 με υπερτιμολογήσεις, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και σας λέω εγώ, πάρτε αυτό με 20 ευρώ και είναι ακριβώς το ίδιο. Με βλέπω σε κανένα χαντάκι από το σύλλογό τους. Τέλος πάντων, Hearing Aid GTK86. So cozy, ωραία, μια χαρά, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, ωραία εδώ, χάρτινη συσκευασιούλα, μια χαρά. Α, κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα έχουμε θεματάκι. Δεν είναι ωραία αυτή η συσκευασία για ακουστικό βαρικοΐας? Δεν είναι, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, so cozy, ναι, πάλι εδώ το σλοκανάκι του σας αρέσει πάρα πολύ. Hearing Aid, Operation Manual. Λοιπόν, μανουαλάκι για τις οδηγίες. Τι σου λέει, ευχαριστούμε για την αγορά, ναι, του ακουστικού, είναι άμα έχετε δυσκολεύεστε να χείνετε, αυτό είναι ένα βοήθημα που μπορεί να σας βοηθήσει. Το max out μου είναι 110 συν πλην 5 dB, το gain είναι 30 dB, δηλαδή τον ήχο, ξέρω εγώ, στον ενισχύει ένα 30. Οι αρμονικές τέλος πάντων εδώ πέρα, οι παραμορφώσεις είναι αυτές, είναι λιγότερο του 10%. Η συχνότητα κυμαίνεται από 300 έως 4000 Hz. Ο ήχος που παίρνει, ξέρω εγώ, είναι μικρότερος ίσως του 40 dB, το voltage είναι 1,5 volt DC.
Και το ρεύμα είναι 4 mAh. Τι γράφει εδώ πέρα, το volume εδώ, τα κοντουλάκια, το συν στην μπαταρία είναι το συν με το συν συνδεδεμένο. Αυτά, Θεέ μου. Λοιπόν, και έχει 4 κλίμακες και λέει για τον ήχο. Ανοίγεις το τέτοιο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά που σας έλεγα. Αυτό είναι το ακουστικό. Μικρό, βολικό. Δεν είναι για... είναι για κάποιον νέο. Δηλαδή, ο φίλος της... ο αδερφός της φίλης μου, τέλος πάντων, είναι νέο παλικάρι. Είναι 30 κάτι χρονών. Δεν θέλει να έχει ολόκληρη κουμούτσα να κάνει μπαμ και να του πει δεν ακούς. Όχι. Θέλει ένα απλό διακριτικό να το έχει μέσα να νομίζουν ότι είναι Bluetooth ή οτιδήποτε. Υπήρχαν και άλλα κάτι άλλα σε μαύρα χρώμα και τέτοια. Εδώ, παραδοσιακά πράγματα. Ωραίο χρώμα δερματή. Λοιπόν, αυτό είναι το ακουστικό μας. Μια χαρά μικρό. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε τίποτα εξετάσεις, τίποτα να στο ψιθυρίζει άλλος. Αλφαβήτα. Το Β είναι το 2 και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μπαταριούλες, σου δίνει μέσα και δύο μπαταρίες. Δεν σε βλέπει, φίλε, πήγαινε σε ένα ρολογά ή πήγαινε στο Γερμανό να πας βάλεις μπαταρίες ή στο δίσιο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι μπαταρίες είναι αυτές τώρα, γιατί. Ναι. Άρχισε 65 εμπορίου, μια χαρά και σου δίνει και δύο. Οπότε κατευθείαν, για να δω, έχει και μέσα, δεν νομίζω να έχει. Εδώ είναι το tray, το ανοίγεις. Ωραία, ρε, φίλε. Είναι σόλα το μαξί, είναι ψιλοίδια η λειτουργία. Του παππού μου, ξέρω εγώ, έπαιρνε τρεις μπαταρίες. Αυτό παίρνει μία. Γιατί είναι πιο μικρούλι, εντάξει. Τρόπος να σε κρατάει αυτός ο διάλος. Δεν ξέρω άμα θα το φοράει και στον ύπνο, τέλος πάντων, άμα θέλει να το έχει. Τσακ, το βάλαμε. Αυτό ήταν. Θα κάνουμε τη δοκιμή. On, μπήκε. Κάνα φωτάκι, τίποτα. Όχι, εδώ είναι το μικρόφωνο. Δεν έχει λεντάκια, ενδεικτικά, τίποτα. Τι πατσάκι εγώ. Ή έχει εδώ. Τι είναι αυτό. Όχι, εδώ είναι το ηχιάκι. Αυτό εδώ πέρα το μικρό, το πράγμα που φαίνεται σαν βίδα. Όχι, δεν είναι το ηχιάκι. Βλέπεις, λέω, βίδα είναι. Καλά. Παιδιά, sorry, αλλά. Θέλω να δουλεύει αυτό το προϊόν. Θέλω να δουλεύει και καλά. Όχι τίποτα άλλο, γιατί εντάξει, δεν έχει ο καθένας την οικονομική άνεση να πάει 2.000 και το ταμείο να συγκρίνει ένα ποσό, είπαμε. Λοιπόν, ας πάμε να δοκιμάσουμε τη μικρή την υποδοχή. Ωραία, θηλυκό είναι μια χαρά. Το βάζω στο on. Τώρα η κλίμακα εδώ πέρα θα το βάλω. Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα κάτσα να το βάλω στο full. Να δω τι, ήχους, τι διαφορά μπορεί να ακούσω. Ωραία, το knob τερματίζει εδώ πέρα. Τερμάτισε το knob. Α. Ένα. Ένα. Μόλις το έβαλα. Όπα, γαμάτο. Όταν μιλάω, νιώθω τη δόνηση της φωνής μου εδώ πέρα από το χιάκι του. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δουλεύει κατευθείαν. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω σε αυτή, να δούμε τι θα γίνει. Ένα. Σοφία, δουλεύει. Για ψηφίσεις κάτι. Να καθαρίσουμε και το κεράκι, μην γίνουμε ρεζίλι. Έλα, πλάκα κάνω. Λοιπόν, μαγκές, άκουγα το ψήφιρο. Πραγματικά όλα, ό,τι ambient ήχος υπήρχε, του ρολόι, ξέρω εγώ, το μηχανισμό, είτε ξέρω εγώ κάτι μέσα που δουλεύει, ακουγότανε κανονικά. Κάνει αυτό που λέει. Τώρα, για κάποιον που έχει πραγματικά πρόβλημα ακοής, ξέρω εγώ, ή δεν πιάνει κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να σας πω με... Εντάξει, μιλάω και νιώθω το ηχείο που δουλεύει εδώ πέρα. Δηλαδή, που πιάνει εδώ πέρα τον ήχο και το μεταφέρει εδώ πέρα. Εντάξει, στην αρχή με το βάζει κανένα. Κάνει την ηχό και μετά εντάξει, έρχεται και στρώνει μόλις το αφήνει. Κάτσε να κάνω μια δοκιμή. Κάτσε, αυτό είναι για το. Εντάξει, δεν ξέρω. Έτσι το βάζει στο το δεξί. Σοφία. Εντάξει, φαίνομαι γελίος, το ξέρω, αλλά κοίτα εδώ. Φαίνεται πολύ. Ωραία. Δεν είναι τόσο διακριτικό όσο νόμιζα. Εντάξει, φαίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Οπα. Αλλά να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, δεν είναι αυτό με το hook το μεγάλο, το φοβερό, το πράγμα, το τρομερό. Που εντάξει, κάνει καραμπάμ. Αυτό είναι μικρό, είναι διακριτικό. Ακούστε. Λειτουργεί και σαν μουσικό όργανο. Ένα. Τέλος πάντων, μαγκές. Εντάξει. Εγώ που δεν έχω πρόβλημα ακοής. Ένα. Κάτσε να μιλάω στο μικρόφωνο εδώ, άμα το πιάνει το ηχείο. Ένα. Τέλος πάντων. Εγώ που δεν έχω πρόβλημα ακοής, όταν το έβαλα σε αυτή μου και άρχισα να μιλάω, ψιλοκουφάθηκα. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατό και άκουγα τη φωνή μου πολύ δυνατά και χωρίς ηχό. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά θέλω να το δώσω στον αδερφό της κολλητής μου και να του πω. Δοκίμασε το, πες μου άμα σε βόλεψε, άμα σε ικανοποιεί, άμα είναι αυτό που θες. Δηλαδή, να γλιτώσεις τόσα λεφτά. Γαμώ τα κατζητάκια, είδα, υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Υπάρχει και πιο ακριβό μοντέλο, υπάρχει και πιο φθηνό. Αλλά πραγματικά, επειδή έχω πιάσει το άλλο του παππού μου που ήταν ακριβό και πήγαινε και καλά στον ειδικό,
δεν βλέπω κάποια διαφορά. Δεν βλέπω κάποια διαφορά εγώ. Επειδή ξέρεις, τώρα άμα έχεις τέτοια, όπως έχεις το πιεσόμετρο και πας στη γιαγιά και λες, αχ, κάτσα πάρω και τη γιαγιά μου την πίεση και κάτσε και παίζεις. Έτσι και με αυτό το διάλογο πήρα και εγώ και του βάλω το σε αυτή μου να δω τι γίνεται, τι φασαρία. Γιατί ώρες-ώρες του παππού κιόλας, φαντάσου πρέπει να ήταν κακή αντιγραφή και με μικροφώνησε κιόλας ολόκληρο το σύμπαν. Δηλαδή του σπάγε τα νεύρα. Αυτά διάλογο και το φρίσε και το πέταγε. Οπότε, ωραίο προϊόν. Δεν ήταν ακριβό, το πιο ακριβό μοντέλο που βρήκα. Αυτό ήταν ένα μοντέλο γύρω στο 25 ευρώ, κάπου εκεί. Γαμό. Άλλο το 25, άλλο τα 20 χιλιάρικα. Λοιπόν, πραγματικά, δεν μπορώ, είμαι ενθουσιασμένος ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν παίρνεις κάτι τέτοιο που πραγματικά τζόγαρα εγώ τώρα, λέω, κοίτα να δεις, μπορούμε να πάρουμε αυτό, άμα κάτσε, έκατσε. Το θέμα είναι να βολευτεί ο αδερφός σου. Και μου λέει, ναι ρε, κάτι παραγγελία, εννοείται. Όχι, είμαι χαρούμενος. Ανυπομονώ δηλαδή αύριο που θα τη δω, θα πάω να τη το δώσω, να το δοκιμάσει και στον αδερφό της και να περιμένω και τηλέφωνο κιόλας. Πες μου, μωρή κουφάλα, τι έγινε, άμα δούλεψε. Ωραίο προϊόν. Δεν ξέρω, είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί ήταν τέτοιο. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα να ήταν τόσο καλό. Λέω, εντάξει, καλά, θα είναι, έχει ενοιχιάκι μέσα. Θα δυναμώνει λίγο τον ήχο μέχρι εκεί. Αλλά και καθαρότητα ήχου και όλα. Μια χαρά, ικανοποιημένος πολύ και από αυτήν την αγορά. Παιδιά, τώρα, άμα έχετε κάποιος γενικό σας πρόβλημα που έχει πρόβλημα ακοής και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, εντάξει, δεν σου λέω. Μπορεί, λέω εγώ τώρα με τις γνώσεις μου τις λίγες, μπορεί όντως, ξέρω εγώ, το άλλο το ακουστικό που θα σου δώσω είναι να είναι ειδικά φτιαγμένο για σένα που έχεις πρόβλημα και δεν ακούς συγκεκριμένες συχνότητες. Γιατί έχω πάει και έχω δει τέλος πάντων όλη αυτή τη διαδικασία πώς μετριέται το αυτί σου άμα ακούς τι απώλεια ακοής έχεις και τέτοιο. Έχω δει τη διαδικασία και όντως μερικές συχνότητες τέλος πάντων που σου παίζανε μέσα στο booth δεν τις έπιανε το αυτή. Τώρα, άμα υπάρχουν κάποιες custom λύσεις που πάνε, ξέρω εγώ, και σου φτιάχνουν ένα ακουστικάκι και στο σετάρουν ειδικά για αυτές τις συχνότητες να τις ενισχύει ή να τις καλύψει με άλλες για να μπορείς να τις ακούσεις, καλώς παίρνω πίσω ό,τι κακό έχω πει. Αλλά πραγματικά σε ένα τόσο μικρό κατασκεύασμα, γιατί εντάξει παιδιά, δείτε εδώ, είναι μια σταλιά. Τι διαφορετικό μηχανισμό μπορεί να έχει μέσα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, anyway, αυτά από μένα, κάντε το. Πραγματικά, κάντε μια δοκιμή. Δηλαδή, πριν πάτε να δώσετε το διχίλιαρο ή το τριχίλιαρο σε ένα κέντρο ακοής, δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Και στη τελική, σας είπα, αυτό ο παππούς μου το είχε χαλάσει, το είχε πέσει, το είχε κοπανίσει, οι μπαταρίες μπαίνανε, βγαίνανε. Είναι κάτι ευπαθές. Δεν είναι ότι θα το έχεις το αυτί όλη τη μέρα και θα το ξεχνάς. Σε ενοχλεί, το βγάζεις για να το φάει για οτιδήποτε, μπορεί να μικροφωνείς, να πιάνει ένα θόρυβο, να σε όλη την ώρα το σκαλίζεις, να σου ξαναπέσει, να το πατήσεις κατά λάθος. Και όταν μιλάμε για τέτοια μεγάλα ποσά, αξίζει το ρίσκο. Αξίζει, έστω και για ανταλλακτικό, πες ότι σου χάλασε το ακριβό και περιμένεις να ξαναβγεί, ξέρω εγώ, να εγκριθεί από το ταμείο σου η αποζημίωση. Να σε με ένα τέτοιο διάλογο να κάνεις τη δουλειά σου, να ακούσεις, ξέρω εγώ, τις κόρνες όταν οδηγάς ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πολύ καλή αγορά πιστεύω πάλι. Θα χαρώ πραγματικά άμα δουλέψεις σωστά. Γεια σας.